προσπαθούσα να συρθώ, ότι έσπαγαν τζάμια, ότι έπεφταν πάνω μου πράγματα. Αυτό οδήγησε σε ακόμη περισσότερα κατάγματα. Με βρήκαν κάτω στο ρέμα, το οποίο κεγότανε, μαζί με άλλα 5 παιδιά, τα οποία ήταν σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΤ. Είχα κάνει βλάβη και στα πνευμόνια, επειδή πήγαν κάποια πλευρά στο πνευμόνι μου. Επίσης, έχω σπάσει όλη την ομοπλάτη, κάποιους σπονδύλους, την μέση. Ακόμη τα χειρουργεία συνεχίζονται. Ακόμη παλεύω να περπατήσω. Μας είπαν από το νεοπείο ότι πρέπει να μαζέψω όλες τις αποδείξεις, γνωματεύσεις γιατρών και όσα εγκριθούν θα πάρω την αποζημίωση πίσω. Βλέπω εφιάλτες για να... Δυστυχώς ζω με φάρμακα για να έχω την διανοητική μου κατάσταση σταθερή. Θα ήθελα πάρα πολύ να δώσουν φως λίγο και στα υπόλοιπα παιδιά που ξέρω ότι αγωνίζονται, όπως και εγώ. Είναι στην εντατική, είτε έχουν και αυτοί τραύματα παρόμοια με τα δικά μου. Υπάρχει διάταξη που λέει ότι συγκεκριμένα αυτά τα θύματα του δυστυχήματος έχουν περίθαλψη. Ναι, θεωρητικά ναι. Απλά δυστυχώς, πέρα από τις αποδείξεις που πρέπει να μαζέψουμε, χρειαζόμαστε και γνωματεύσεις. Και έχω περάσει από πάρα πολλούς γιατρούς, τους οποίους πρέπει να ξαναβρω για να μου ξαναγράψουν τις γνωματεύσεις, ώστε να πάρω τα φάρμακα. Κάθε μέρα δεν μπορώ από μόνη μου να αυτοεξυπηρετηθώ, δυστυχώς. Τώρα άρχισα να περπατάω σιγά-σιγά με πατερίτσες, επειδή είχα ένα θέμα με τον μυρό μου, ο οποίος αιμορραγούσε συνέχεια. Mm-hmm. Και έκανα την πλαστική με αφαίρεση του δέρματος από τον άλλο μυρό. Και οπότε τώρα σιγά-σιγά μπορώ να περπατάω με πατερίτσες, αλλά και πάλι δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Μετά την νοσηλεία μου και στο Παπα-Νικολάου, στην πλαστική χειρουργική, που τους ευγνωμονώ και αυτούς τους γιατρούς και την ομάδα τους, βρήκαμε εκεί ένα ψυχίατρο, πολύ καλό, που μου σύστησε και μία κοπέλα που ήμασταν μαζί στο τρένο, που την παρακολουθεί και εκείνη, και βρήκα και ψυχολόγο, μόνη μου. Θεωρείς ότι όσα λέγονταν εκείνη την περίοδο για τη βοήθεια, τη συνδρομή του κράτους, για την όσα σας πρόσφερε, για την αποκατάσταση και όλα αυτά, ήταν τελικά κούφια? Ή υπήρξε πράγματι ανταπόκριση από την πλευρά του κράτους? Δεν μπορώ να ξέρω αν άλλα παιδιά που ήταν σε λίγο καλύτερη τύχη. Για σένα, για σένα, ναι. Για σένα. Για σένα. Παροχή. Για μένα προς το παρόν δεν έχω δει κάτι, ειλικρινά μιλώντας. Άρα η δυστυχώς ήμουν από τους βαριά τραυματισμένους. Ναι. Γιατρική περίθαλψη, αυτόματα. Δηλαδή, μέσω του ΆΜΚΑ μου θα μπορούσαν να παρέχουν τα χρήματα και όχι να πρέπει να πληρώσω εγώ την κλινική ή τα φάρμακα και μετά να τα πάρω πίσω. Αυτό είναι ένα θέμα. Καθώς μπορεί να μην έχω καν αυτή τη δυνατότητα.